οδηγούν σε κλείσιμο το ερευνητικό κέντρο. Δηλαδή, αυτό εγώ χθες, κάνοντας μια εισαγωγή στο θέμα, είπα στον Καζάκη, καλή ξεφτύλα για την Ελλάδα να κλείνει και το ερευνητικό κέντρο για τον ορυκτό της πλούτο μιας χώρας, ας πούμε. Είναι μια καλή ξεφτύλα μας, θα τη θυμόμαστε στην ιστορία, θα την καταγράψει ο ιστορικός. Με την τελευταία κία που υπέγραψε ο Υπουργός ΙΠΕΚΑ, ο κ. Παπακοσταντίνου και ο κύριος Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Βενιζέλος, δυστυχώς θα οδηγηθούν, εκτός από τους περίπου 40 επιστήμονες μέσω του προσεδεξιοδοτικού, έμπειροι επιστήμονες, οι οποίοι θα οδηγηθούν, θα φύγουν στην εφεδρεία. Έχουμε και ένα σοβαρότερο πρόβλημα, δηλαδή όλο το άλλο τεχνικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, ΕΕΔΕ, που είναι περίπου 167 άτομα, θα οδηγηθούν στην εφεδρεία. Και όταν λέμε εφεδρεία, είναι ανεργία. Γιατί αυτοί οι συνάδελφοι περισσότεροι είναι σήμερα 50 ετών, θα μείνουν 2 χρόνια περίπου στην εφεδρεία και μετά θα είναι απολυμένοι. Εμείς σεβόμενοι πραγματικά την πορεία όλων των συναδέλφων που δούλεψαν για την ανάπτυξη και την σημερινή εξέλιξη του Ινστιτούτου, οφείλουμε να αντιδράσουμε. Οφείλουμε να αντιδράσουμε και να πούμε στο Υπουργείο ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν ένα ερευνητικό Ινστιτούτο σαν να είναι κάποιο εργοστάσιο που φεύγοντας κάποιοι μπορούν να το αντικαταστήσουν με άλλους. Νομίζω ότι με τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα έχουμε μαζί μας πολλούς φορείς, πολλά Ινστιτούτα αντίστοιχα σε άλλες χώρες. Το ΙΓΜΕ δεν μπορεί να λειτουργήσει, να το καταλάβει ο Υπουργός, μόνο με το επιστημονικό προσωπικό. Έχουμε εργαστήρια που χρειάζεται ανθρώπους που δουλεύουν. Έχουμε διάφορες άλλες εργοδηγούς, υπηρεσίες οι οποίες είναι αναγκαίες για να κάνουμε και το ερευνητικό έργο και το έργο των μελετών που μας πρόσθεσαν τελευταία με την ΚΙΑ. Έχει ανακοινωθεί αυτό που έχει ανακοινωθεί από την ελληνική πολιτική ηγεσία. Διαβάζω εγώ, έχω στα χέρια μου την επιστολή μιας καθηγήτριας αλλοδαπής, δεν είναι Ελληνίδα η γυναίκα, η οποία άκουσε ότι κλείνει το ΙΓΜΕ και αγανάκτησε. Ήταν αγανακτισμένη, θα μπορούσε να κατεβαίνει και στο Σύνταγμα. Γενικότερα, ποιος είναι ο διεθνής αντίκτυπος από ομόλογα Ινστιτούτα? Αναφερθήκατε σε μια επιστολή κάποιες καθηγήτρες από τη Γαλλία. Έχουμε δεκάδες τέτοιες επιστολές. Οι συμπαράστασεις, οι οποίες ήρθαν και προς εμάς, αλλά και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ακόμη και στον νεοτέως πρωθυπουργό, τον κύριο Παπανδρέου, και ίσως τώρα και σήμερα να πάνε και στο σημερινό πρωθυπουργό. Επειδή, όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα είναι ένα γεωλογικό εργαστήρι, δεν υπάρχει γεωλόγος στον κόσμο, εκτός από την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, που δεν θα έρθει στην Ελλάδα να παρατηρήσει τα ρήγματά μας, επειδή είμαστε μια σεισμογενής περιοχή. Και έτσι το ΙΓΜΕ είναι γνωστό παντού. Εδώ θα έρθει ο κάθε γεωλόγος που θα κάνει οποιαδήποτε έρευνα να πάρει τους χάρτες του ΙΓΜΕ. Είμαστε εμείς που βγάζουμε τους χάρτες με τη γεωλογία, τη γεωλογική δομή όλης της Ελλάδος, για να πάνε μετά στην Ήπεθρο να εργαστούν. Άρα έχουμε πάρα πολλές τέτοιες επιστολές υποστήριξης και πιστεύουμε η πολιτεία να τα λάβει υπόψη της και να μην μας αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο που μας αντιμετωπίζει έως τώρα. Δηλαδή, σαν να θέλουν να το διαλύσουν το ΙΓΜΕ, γιατί τους το έχουμε καταστήσει γνωστό ότι δεν μπορεί να δουλέψει δυστυχώς το ΙΓΜΕ μόνο με τους επιστήμονες. Ασχολείται επίσης με την ανάδειξη και συντήρηση των γεωλογικών μνημείων. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα τομέας της γεωλογίας, γιατί η Ελλάδα, από ό,τι γνωρίζουμε, έχει πάρα πολλές περιοχές Ραμσάρ και περιοχές ενδιαφέροντος γεωτουριστικού που πρέπει να αναδειχθούν. Στο τρίτο πακέτο είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, το οποίο έχει γίνει από την συναδέλφισσα την Ειρήνη τη Δρανδάκη, η οποία δεν είναι εδώ σήμερα, όσο θα έλεγε και περισσότερα, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το να αναδειχθούν όλα αυτά τα γεωλογικά μνημεία. Είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά εμάς των γεωλόγων. Και κάτι άλλο, το οποίο εκτός από τους αγωγούς που είπε ο συνάδελφος, όλα τα μεγάλα τεχνικά έργα στηρίχθηκαν σε μελέτες και έρευνες του ΙΓΜΕ. Να σας πω από το Αττικό Μετρό, την Εγνατία Οδό, τη ζεύξη Ρίου Αντιρίου, την ζεύξη επίσης στην Πρέβεζα Άκτιο, φράγματα λιμνοδεξαμενές, όλοι οι μελέτες αυτές υπήρχαν στο ΙΓΜΕ και έδωσαν τα πρωτογενή στοιχεία που στηρίχθηκαν αυτές οι μελέτες. Δυστυχώς, αν και είμαστε σύμβουλος της πολιτείας στο νόμο, μας φωνάζουν πυροσβεστικά για οτιδήποτε συμβαίνει, είτε από καταστροφικά φαινόμενα, γιατί και εκεί έχουμε μια μεγάλη συμβολή σε κατολισθήσεις, έχουμε μια Διεύθυνση Τεχνικής Γεωλογίας που πραγματικά είναι αρρωγός σε κάθε
περιοχή που κατολισθαίνει, όπου έχουμε πλημμύρες, όπου έχουμε σεισμούς. Αλλά δυστυχώς, αν και είμαστε σύμβουλος της πολιτείας, μας φωνάζουν μόνο πυροσβεστικά την τελευταία στιγμή, ενώ θα έπρεπε πριν γίνει το καταστροφικό φαινόμενο να υπάρχει η πρόβλεψη.